Σε πολύ καλό κλίμα διεξήχθη η συνάντηση που είχαν σήμερα ο Υπουργό Οικονομικών και ο Σύνδεσμο Τραπεζών με πρωτοβουλία του Μάκη Κεραυνού με στόχο την συζήτηση τρόπων για ελάφρυνση του αυξημένου δανειστικού κόστου νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εκ μέρου του Συνδέσμου Τραπεζών στην συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρο του Συνδέσμου και διευθύνων σύμβουλο τη Τραπεζας Κύπρου Πανίκο Νικολάου και ο Γενικό Διευθυντή Μιχάλη Καμά. Όπω πληροφορούμαστε, κατά την συνάντηση παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα έκτακτα πακέτα μέτρων που που ετοίμασαν και υλοποιούν οι τράπεζε στο πλαίσιο των παρανέσων του Υπουργείου Οικονομικών και γενικότερα τη κυβέρνηση για την ανακούφιση των δανειοληπτών στα στεγαστικά δάνεια, όπω είναι το πάγωμα επιτοκίου ή η επιστροφή χρημάτων ή ακόμη και η επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών. Πακέτα που επιστρέφουν στου δανειολήπτε στην ολικό ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ, όπω αναφέρει ο Σύνδεσμο Τραπεζών. Όπω πληροφορείται ο Αντένα, κατά την συνάντηση διαπιστώθηκε πολύ καλή διάθεση και πρόθεση των τραπεζών για νέα βήματα προ όφελο των δανειοληπτών. Ενώ οι δύο πλευρέ συζήτησαν και το θέμα των χρεώσεων υπό το ευρύτερο πρίσμα των οδηγίων τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα τραπεζικά ιδρύματα των χωρών τη ζώνη του ευρώ για αύξηση κεφαλαίων και κερδών και βελτίωση. Των οικονομικών του αποτελεσμάτων. Στο τραπέζι τέθηκε και το θέμα των εκποιήσεων, στο οποίο διαπιστώθηκε κοινή γραμμή πλεύση για στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Παρά την φημολογία, ο Υπουργό Οικονομικών δεν έθεσε στο τραπέζι θέμα του λεγόμενου φόρου απροζόκητων κερδών των τραπεζών μετά την έντονη αρνητική στάση του συνδέσμου τις προηγούμενε ημέρε. Ανακοίνωση για την σημερινή συνάντηση αναμένεται να εκδοθεί αύριο, ενώ έχει συμφωνηθεί η συνέχιση των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.